από τη μεριά του Αθηναϊκού. Έχουμε κοντά μας τον Στέργιο Μαστογιάννη, τον προπονητή της ομάδας. Στέργιο, σας είναι μια ήττα εδώ πέρα στην Λιούπολη, αλλά είχατε επιστρέψει το παιχνίδι στο τελευταίο μισάωρο, μετά και το τέρμα που είχατε πετύχει με τον Μανιάτη, στο να μειώσετε την απόσταση. Απέσαι μια Διάνα που ήταν επίσης από μια εβδομάδα δύσκολη με δύο ντέρμπι και με την δική σας την ψυχή που έχετε ως ομάδα να βγάλετε από εδώ και πέρα σε παιχνίδια που δεν έχετε περιθώριο να τα πετάτε, διότι κυνηγάτε την ασφαλή παραμονή. Η δική σου σκέψη το παιχνίδι. Σίγουρα από την αρχή ξέραμε ότι είχαμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα. Μέχρι πρώτη μας ήταν στην πρώτη θέση η Διάνα, οπότε έχει κάνει και μια ήττα η οποία ξέραμε πολύ καλά ότι θα τους πεισμώσει παραπάνω στον αγώνα. Ξεκινήσανε να προηγούνται από τρίτο κιόλας λεπτό που παρόλα αυτά μίλησε πως χρειάζεται να μην το όλου και να συνεχίσουμε τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο μήχρονο, ήταν κάποιες αλλαγές στην αρχή του δεύτερου μήχρονου που πιστεύω βοηθήσαν και με το παραπάνω αποτέλεσμα μετά το 2-0 να μειώσουμε σε 2-1. Από εκεί πέρα πιέσαν ακόμη πιο ψηλά. Εντάξει, να πω ότι η Διάνα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αυτό το αναφέρω διότι την αρχή της χρονιάς φαίνεται ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα από τον coach. Από εκεί πέρα όμως εμείς δεν είχαμε να φύσουμε τίποτα, δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα σε αυτόν τον αγώνα, μόνο να κερδίσουμε. Που θεωρώ ότι στο τέλος, αν ήμασταν και λίγο πιο σοβαροί και στην τελική πάσα, θα μπορούσα να κάνουμε και τη ζημιά να φέρουμε μια ισοπαλία. Και να σταθώ και λίγο παραπάνω στη τελευταία φάση του αγώνα που έγινε η κόκκινη του Κοντού, που θεωρώ ότι ναι, μεν εκτός φάσης μπορεί να πάτησε, δεν ξέρω τώρα αν τον έσπαξε εκτός φάσης τον αντίπαλο. Αλλά θεωρώ, δική μου άποψη είναι καθαρά, ότι θα μπορούσε να αφήσει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, γιατί εκείνη την ώρα είχαμε την κατοχή στην μπάλα. Την μπάλα στην κατοχή μας και έβγαινε μια φάση με παράλληλη παλιά για να βάλουμε το 2-2. Και θα μπορούσε, δική μου άποψη, να αφήσει τη φάση και ας δώσει την κόκκινη μετά. Σταμάτησε τη φάση, προηγήθηκε πρώτα το φάουλ της Διάνας απέναντί μας. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η αποφάση του διαιτητή. Θεωρώ ότι σε κάποιες λεπτομέρειες κρίθηκε το μάτς. Θα μπορούσαμε να σοβαρίσουμε και στο πρώτο μήχρονο, όταν στο τέταρτο του Χαλούβα, λίγο πριν το τέλος του μηχρόνου, χάσαμε ένα τέτ. Θα μπορούσε να τελειώσει το σκορ το ημιχρόνο με 1-1. Από εκεί πέρα, εγώ τους είπα ότι θα πρέπει να παίξουμε όπως συνεχίζουμε να παίζουμε, χωρίς να δούμε το πώς να χώνουμε για κάτι. Παλέψαμε, είμαι ευχαριστημένος ειδικά στην απόδοση του δεύτερου μηχρόνου με την ομάδα μου και την συμπεριφορά την οποία είχαν, οπότε τα παραδείσαν μέχρι τέλους. Από εκεί πέρα και θα είναι το επόμενο μάτς με τους Αγίους Αναγύρους, οι οποίοι λίγο πληροφορήθηκα ότι πλησιάσαν στον ένα βαθμό γιατί κάνανε νίκη με τα Ζούρμενα. Οπότε θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την συνέχεια. Η ομάδα γενικότερα έχει στοχές τα παιχνίδια που θα χτυπήσει από εδώ και πέρα στην ουσία, δουλεύει για αυτά. Έχετε κάπως στο μυαλό σας ότι αρχίζει να ανεβαίνει και το handicap, δηλαδή σε ποιο σημείο θα σταματήσουν οι πόντοι που θα πρέπει να απαιτούνται για να είναι κάποιος ασφαλής στο δεύτερο όμιλο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω με σιγουριά πώς μπορεί να σωθεί μια ομάδα, γιατί να πούμε και την αλήθεια, τελευταία χρόνια και γενικά στο ποδόσφαιρο και στα τοπικά, ιδιαίτερα τελευταίες αγωνιστικές, όταν οι ομάδες έχουν και εκτός στόχων, στην ουσία είναι λίγο πιο αδιάφορες, οπότε αυτοί που παίζουν με παραπάνω κίνητρο. Είναι πολύ πιο εφικτό να παίρνουν αποτελέσματα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αν κάνουμε μια νίκη με στοχεύσεις αναγύρους θα είναι κάτι αντίστοιχο το οποίο γίνει και με το Χαλάνδριο, που με μια νίκη ήταν σαν εξάποντο στην ουσία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο τώρα να είμαστε σοβαροί αυτή η εβδομάδα και αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα, συν το γεγονός ότι πρέπει να βελτιώσουμε και κάποια έξτρα κομμάτια στην τακτική που έστω λίγο σήμερα τα καταφέραμε σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω να είμαστε κερδισμένοι, γιατί είναι ένας αγώνας που για μένα είναι κάτι παραπάνω από την μισή χρονιά. Έχουμε δει ότι γενικότερα μέσα χρονιά έχετε καταφέρει να βρείτε τις λύσεις στα μάτς που πρέπει. Και νομίζω ότι παρά μερικές παραφωνίες, κάποια παιχνίδια που έχει ξεφύγει το σκόρ από την αμυντικά, είστε μια ομάδα που μπορεί να πάρει αυτό που λέμε τα παιχνίδια με το μισό μηδέν που πετούνται σε κάποια παιχνίδια όπως με τους Αγίους Αναγύρους, που πραγματικά είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Η ομάδα άλλαξε προπονητή. Πώς το παίρνει στο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι επίσης πιο νεανική από εσάς, αλλά γενικότερα έχει και μια δύσκολη έδρα. Είναι γενικότερα έτσι και εκείνη κοντά σε εσάς, είστε μια ομάδα με μικρές διαφορές νομίζω φέτος. Σίγουρα η Αγενάργυρη στην ουσία είναι στον ίδιο στόχο με εμάς. Από εκεί πέρα, επειδή στα μάτς παίζονται λεπτομέρειες πάρα πολύ, όπως και στο σημερινό παιχνίδι, θεωρώ κάποιες λεπτομέρειες κρίναν το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν είμαστε σοβαροί και η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη, πιστεύω ότι θα κερδίσει. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι λαθών, το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα, όποιος είναι πιο σοβαρός, όποιος είναι πιο καλά τακτικά στημένος και φυσικά βγάλει και παραπάνω πάθος και θέλει το παιχνίδι, πιστεύω θα έχει ένα παραπάνω πλεονέκτημα για το συγκεκριμένο μάτς. Ωραία. Ευχαριστούμε από τον Στέργιο Μαστογιάννη για την παρουσία εδώ. Εύχομαι ότι καλύτερο με υγεία και καλή επιτυχία στο παιχνίδι με τους Αγίους Αναγύρους. Ευχαριστώ πολύ.